Εμείς θα καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ. Είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ξενοδοχών Υπαλλήλων. Έχει έρθει στη Ρόδο ο κύριος Παπαγεωργίου, όπως και άλλες δυνάμεις του ΠΑΜΕ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εν ώψη του συνεδρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Λοιπόν, είστε στη Ρόδο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, για το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Και ξεκινάτε βέβαια και κάποιες επισκέψεις σε χώρους δουλειάς από ό,τι ανακοινώθηκε, σωστά? Αυτό το κάνουμε ήδη από χτες, θα γίνει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Ξέρετε, εμείς θέλουμε το συνέδριο να μην γίνεται ποτέ στα βουβά. Η επιδίωξη φαίνεται της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, όχι τώρα μόνο για αυτό το συνέδριο και για τα προηγούμενα συνέδρια ήταν ήδη. Να γίνεται ένα συνέδριο μακριά από τους εργαζόμενους, μακριά από τη συζήτηση, μακριά από τα προβλήματα των εργαζομένων. Εμείς όπου και να γίνεται το συνέδριο, είτε Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Ρόδο, θέλουμε πραγματικά να έρθουμε σε επαφή με έναν κόσμο, γιατί είναι χαρακτηριστικό το εξής γεγονός, ότι αν δεν πάρει χαμπάρι ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕ, όλοι θα νομίζουν μετά ότι πρόκειται απλά για μία μάχη, για μια καρέκλα ή για τους σχετισμούς και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Εμείς αυτό θέλουμε να σπάσουμε, να κατανοήσει ένας κόσμος δηλαδή ότι επί της ουσίας πρέπει να γίνεται συζήτηση όχι μόνο για τη ΓΕΣΕΕ αλλά για οποιαδήποτε εργατική οργάνωση, γιατί η γραμμή της βεβαίως ως ένα βαθμό κρίνεται και μέσα και από τις αυχαιρεσίες τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε εσείς επισκέπτεστε χώρους δουλειάς εδώ στη Ρόδο προσπαθώντας να κινητοποιήσετε τους εργαζόμενους να είναι την Πέμπτη στο χώρο του συνεδρίου, έτσι? Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς πάμε περιοδίες πρωτίστως για να έρθουμε σε επαφή με έναν κόσμο. Mm-hmm. Να κουβεντιάσουμε μαζί τους, να τους πούμε τι σημαίνει ΓΕΣΕΕ, τι σημαίνει συνέδριο, γιατί πρέπει να ενδιαφέρεται ένας εργαζόμενος για το συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Όμως, επειδή ακριβώς δεν γίνεται ένα συνέδριο, πώς να το πω, με τις διαδικασίες εκείνες που πραγματικά πρέπει να έχει μια εργατική οργάνωση, εμείς τους καλούμε βεβαίως και σε συγκέντρωση και την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 η ώρα στην πλατεία Κύπρου, αλλά και την Πέμπτη το πρωί στο ξενοδοχείο, έξω από το ξενοδοχείο που θα γίνει το συνέδριο, που μάλλον θα επιδιώξει ξανά η πλειοψηφία να κάνει το συνέδριο. Γιατί κοιτάξτε τώρα, δεν είναι ένα συνέδριο το οποίο έφτασε όπως έφτασε εδώ να γίνει με διαδικασίες δημοκρατικές. Είναι ένα συνέδριο που έχει μέσα 53 αντιπροσώπους από τους 350, οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι, περισσότεροι από αυτούς είναι εργοδότες, πραγματικά εργοδότες, δηλαδή ιδιοκτήτες πούλμαν, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ανωνύμων εταιριών, μεγάλα στελέχη ναυτιλιακών γραφείων και μεγαλεμπόρων, σούπερ μάρκετ κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι αν δεν γίνει καθαρό ότι δεν μπορεί να δεχτεί ο εργαζόμενος τον εργοδότη ή το διευθυντικό του στέλεχος μέσα στο σωματείο του, μέσα στο ίδιο το σωματείο του, καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά, αν γίνεται αυτό στη ΓΕΣΕ, τι θα γίνει παρακάτω στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα, στα ίδια τα σωματεία, στα πρωτοβάθμια σωματεία. Κύριε Παπαγεωργίου, κάποιοι από αυτούς δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΕΣΕ? Ξέρετε, μέχρι, πώς να το πω τώρα, η ποιοτική αντιδραστική στροφή, να το πω έτσι, της ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, έχει να κάνει με το εξής. Μέχρι τώρα, πάρα πολλοί αντιπρόσωποι στηρίζαν ξεκάθαρα την εργοδοσία. Ξεκάθαρα. Να πω ένα παράδειγμα εδώ της Ρόδου, να κατανοηθεί δηλαδή τι ακριβώς εννοώ. Δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον πρόεδρο των οικοδόμων εδώ στη Ρόδο να είναι υποψήφιος να είναι μάλλον υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του δημάρχου εδώ, του υποψήφου δημάρχου που είναι και πρόεδρος των ξενοδόχων, καταλαβαίνει κανείς ότι μέχρι τώρα, μάλλον όχι κατανοητό, αλλά υπήρχαν πολλοί που στηρίζανε ξεκάθαρα. Καλά, τώρα επειδή γνωρίζουμε τον κύριο Τρυπολίτη, κύριε Παπαγεωργίου, δεν σημαίνει ότι επειδή κατεβαίνει με τον κύριο Καμπουράκη ότι δεν αγωνίζεται για τους οικοδόμους. Ακούστε. Αυτό θα ήταν άδικο. Είναι δικιά μας άποψη, δεν θέλω να την υιοθετήσει κανείς, είναι η άποψή μας. Ότι δεν μπορεί, πώς να το πω, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές να στηρίζουν σε καμία των περιπτώσεων. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, κύριε Παπαγεωργίου, λέει. Όμως, αν θέλετε, παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Λέω όμως το εξής. Αυτή είναι η άποψή μας. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την έχουμε παντού. Δεν μπορεί δηλαδή το διευθυντικό στέλεχος του My Market που έγραφε και έγραψε εκείνο το φοβερό mail ότι από το 0 μέχρι το 300 ευρώ είναι 300% αύξηση και γι' αυτό πρέπει να χαμογελάτε κιόλας. Δηλαδή αυτή
ήταν εργαζόμενοι στέλεχος του σωματείου της εκεί. Μέχρι τώρα λοιπόν, μέχρι πρότινος, είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα η ποιοτική αντιδραστική στροφή της ΓΕΣΕ είναι ότι έχουμε τους ίδιους εργοδότες. Δεν μπορεί ο εκπρόσωπος τύπου της ΓΕΣΕ να είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε τέσσερις εταιρείες, όχι μία, σε τέσσερις. Ναι, αλλά ο ίδιος λέει, ξέρετε τι λέει, ότι δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία κοινοπραξία ειδικού σκοπού, προκειμένου να μην χάσουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους μετά. Λέτε, να μην ξέρω, αυτή είναι η μία εταιρεία, αλλά συνηθίζει να λέει για τη μία εταιρεία, που και σε αυτήν έχω να σας πω πράγματα, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο, να σας πω το εξής. Αυτή είναι η μία εταιρεία, μα είναι σε άλλες τρεις. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες ήταν ειδικού σκοπού. Και για τις άλλες τρεις δεν λέει κουβέντα. Στοιχεία που τα έχουμε βγάλει με ονοματεπώνυμα, με τα ονόματα των εταιρεών αυτών, με τα γεμί, με τις καταχωρήσεις των καταστατικών αυτές της εταιρείας. Ή να σας πω κάτι, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Υπήρου, είναι δυνατόν να είναι αντιπρόσωπος στη ΓΕΣΕ? Είναι δυνατόν να είσαι ιδιοκτήτης πούλμαν εκεί κάτω στο Λασίθι και να είσαι και πρόεδρος, να είσαι, πώς το λέω, αντιπρόσωπος στην. Κύριε Παπαγεωργίου, το συνέδριο δεν έχει διαδικασία νομιμοποίησης συνεδρών? Ακριβώς αυτό λέμε εδώ και πολλούς μήνες. Πριν γίνει το συνέδριο, πριν επιδιωχθεί να γίνει το συνέδριο στην Καλαμάτα, σε όλες αυτές τις οργανωτικές επιτροπές που γινόταν κάθε εβδομάδα στη ΓΕΣΕ, εμείς βάζαμε αυτά τα ζητήματα και λέμε ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση για αυτούς τους ανθρώπους, για το καταστατικό της ΓΕΣΕ. Δεν μπορεί να επιτρέπει οι εργοδότες μέσα. Ναι, αλλά η νομιμοποίηση δεν γίνεται μέσα στο συνέδριο πριν θα ξεκινήσει. Θα συζητήσουμε στο συνέδριο. Αυτοί τι θέλαν τώρα να κάνουν? Να βάλουν τους 53, αυτούς που δεν μπορούν να είναι αντιπρόσωποι, να αποφασίσουν για τον εαυτό τους, για το αν θα πρέπει να είναι ή να μην είναι. Μα είναι δυνατόν να βάλει τον εργοδότη να αποφασίσει αν πρέπει να είναι μέσα ή δεν πρέπει? Εμείς τους είπαμε να γίνει συνέδριο, να μην συμμετέχουν αυτοί στην νομοποίηση των συνέδριων, και αν η πλειοψηφία μέσα, που μεταξύ μας τώρα να σας πω και κάτι, την έχουν την πλειοψηφία, οι ίδιοι πάλι την έχουν. Ας πούμε μέσα λοιπόν, να σηκώσει το χεράκι το άλλος και να πει ναι, εγώ θέλω τον εργοδότη να είναι μέσα, να είναι αντιπρόσωπος στη ΓΕΣΕ. Και από εκεί πέρα προχωρήσει το συνέδριο. Αυτοί τι θέλαν όμως, οι 53, να νομοποιήσουν τον εαυτό τους? Όχι πια. Δηλαδή, έλεος. Ποιο είναι αυτό? Εσείς λέγατε δηλαδή αυτοί που αμφισβητείτε να μην πάρουν μέρος στη διαδικασία αυτή. Ποιος, είπατε ποιος τους αμφισβητεί? Εσείς λέγατε αυτοί οι αμφισβητούμενοι να μην πάρουν μέρος στη διαδικασία, ακριβώς, να εγκρίνουν τον εαυτό τους. Πολύ σωστά. Και εκεί δηλαδή χάλασε το συνέδριο της Καλαμάτας. Μα ναι, δεν είναι ότι χάλασε επειδή εμείς λέγαμε απλά είναι 53. Φέραμε στοιχεία, σας λέω, 2 μήνες τα δίναμε τα στοιχεία. 2 ολόκληρους μήνες. Και λέγαμε, έχουμε αυτά τα στοιχεία, αυτά είναι τα ονοματεπώνυμά τους, αυτά είναι τα στοιχεία, δείτε τα. Και μας λέγανε επί 2 μήνες θα τα συζητήσουμε στο συνέδριο. Αρνιόντουσαν να μας δώσουν και μια απάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και όταν έφτασε το συνέδριο της Καλαμάτας, θέλανε αυτοί να μπουν μέσα ακριβώς, αυτοί οι 53, να νομοποιήσουν τον εαυτό τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τέλος πάντων δεν έγινε το συνέδριο, και μάλλον. Προφανώς και εδώ στη Ρόδο, από ό,τι κατάλαβα, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε στο εργατικό κέντρο του Πειραιά, σε μια δωρεάν αίθουσα εκεί, να βρουν και φτηνότερα ξενοδοχεία στην Αθήνα, που έχει πολλά ξενοδοχεία ανοιχτά αυτή την εποχή, να γίνει ένα συνέδριο εκεί που θα κόστιζε και, τι να σας πω, το 1/10 από αυτά που κοστίζει οι κοστοδίες που στέλνουν από εδώ και από εκεί σε όλη την Ελλάδα, να γίνει ένα πραγματικό συνέδριο, να συζητηθεί, να γίνει κουβέντα για τα προβλήματα των εργαζομένων, και όχι να κάνουμε ένα συνέδριο μιας μέρας τις 4 του μηνός, που τι θα γίνει 4 του μηνός, θα εκλέξουμε φορευτική. Θα ψηφίσουμε και θα σηκωθούμε να φύγουμε. Τι θα γίνει, είναι το ερώτημα, κύριε Παπαγεωργίου, είναι τι θα γίνει στις 4 του μηνός. Θα δούμε στο Ρόδος Πάλας τις εικόνες που είδαμε στην Καλαμάτα? Δεν ξέρω τι εικόνες εννοείται. Εγώ πάντως την μόνη εικόνα που ξέρω από την Καλαμάτα είναι ότι ξέρω, σταλιάσαμε 12 και 14 ώρες απ' έξω από το συνεδριακό κέντρο, περιμένοντας να γίνει συνέδριο. Δεν έπεσε ξύλο? Αν εννοείται τις εικόνες στο μέγαρο χορού εκεί που πήγε να γίνει, πώς το λένε αυτοί, η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ, γιατί μάλλον γι' αυτό εννοείται, αυτό καταλαβαίνω ότι. Πού έπεσε ξύλο, δεν έπεσε ξύλο? Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί όποιος δει το βίντεο από την αρχή, γιατί κυκλοφορούν, ξέρετε, το βίντεο τώρα είναι τόσο αποκαλυπτικά πια, που κανείς μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Εκεί λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι καλεσμένοι οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου, εμείς λοιπόν οι 67, πόσοι ήμασταν, 70, από τις ΔΑΣ, δηλαδή τις Δημοκρατικές Αγωνιστικές Συνεργασίες, δεν είχαν πάρει καν πρόσκληση. Πήγαμε λοιπόν εκεί να διαμαρτυρηθούμε, όχι να διαμαρτυρηθούμε, να διαδηλώσουμε, γιατί τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ δεν ανήκουν σε καμιά περίπτωση σε αυτούς οι οποίοι είναι σε στενή σχέση με την εργοδοσία και με την κυβέρνηση. Να κάνουν μια διαμαρτυρία. Στις εισόδους του μεγάρου εκεί, του μεγάρου χορού, μας εμπόδισαν οι μπράβοι, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι που συμμετείχαν και λίγες
εβδομάδες πιο πριν στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπάλληλων. Βάλαν τους μπράβους μπροστά να μας εμποδίσουν. Μα είναι δυνατόν να εμποδίσουν αντιπροσώπους της ΓΕΣΕ να μπουν μέσα στο Μέγαρο? Μα είναι απίστευτο αυτό. Αυτό έγινε λοιπόν εκεί, δεν ξέρω κάτι άλλο. Να περιμένουμε δηλαδή μια επανάληψη της Καλαμάτας και στη Ρόδο, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν άκουσα την ερώτηση. Να περιμένουμε μια επανάληψη του συνεδρίου της Καλαμάτας και στη Ρόδο. Σας το λέω με το πιο δυνατό και έντιμο τρόπο. Θέλουμε εδώ στη Ρόδο έστω και αυτή τη μία μέρα το fast track συνέδριο που πάνε να κάνουν να γίνει το συνέδριο. Οι μόνοι που πραγματικά το θέλουμε είναι εμείς, να γίνει το συνέδριο. Το μόνο που βάζουμε ως ζήτημα, και νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο και από αυτά που σας είπα στην αρχή, είναι δεν μπορούν στο συνέδριο αυτό να είναι μέσα εργοδότες. Όχι μόνο στη ΓΕΣΕ, σε κανένα σωματείο. Άλλωστε αυτό λένε και τα καταστατικά μας, δεν κατάλαβα δηλαδή. Οι εργοδότες έχουν δικές τους εργοδοτικές οργανώσεις. Υπάρχει όμως, υπάρχει ο ΣΕΒ, υπάρχει ο ΣΕΤΕ, έχουν εργοδοτικές οργανώσεις να μπουν. Και τι δουλειά έχουν στα συνδικάτα, αλλά προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τι δουλειά έχουν οι εργοδότες μέσα στα συνδικάτα. Λοιπόν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει ξανά η εργοδοσία ότι και για τα επόμενα 3 χρόνια η ΓΕΣΕ και όλα τα σωματεία που ελέγχει παρακάτω θα κινούνται στη γραμμή της υπεράσπισης αυτής της πολιτικής που έχει τελειώσει την εργατική τάξη, μας έχει σακατέψει και στο εισόδημα και στα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για την καλημέρα μας. Καλημέρα.